Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο. Πλημμύρισε χθες η συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στον κύριο Κρίστοφερ Μιούρι, που εμφανίστηκε ως ο γκουρού της πανδημίας. Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική η πιο κρίσιμη ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά. Οπότε υπάρχει νόημα στην προσπάθεια ελέγχου της Ομικρόν? Αυτή είναι η κομβική ερώτηση. Όσον αφορά τη σκέψη πίσω από αυτή, γιατί το βασικό ερώτημα που θα έπρεπε να τεθεί κατά τη γνώμη μας είναι: υπάρχει έστω και μια περίπτωση που να μην έχει νόημα η προσπάθεια ελέγχου ενός λοιμώδους νοσήματος? Θα ήταν τότε πολύ ενδιαφέρον να ακούγαμε τι θα απαντούσε ο γκουρού της πανδημίας. Η απάντηση του Αμερικανού στην τρίτη ερώτηση κόβεται αμέσως μετά τη φράση «Έτσι έρχονται τόσο μεγάλοι αριθμοί νοσούντων, αλλά πολύ λιγότερο σοβαρά. Γιατί άραγε?» Σε ποια δεδομένα βασίστηκε ο Αμερικανός προκειμένου να κάνει αυτές τις εκτιμήσεις για τη χώρα μας? Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να το γνωρίζαμε. Αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχει εκείνος στη διάθεσή του, πέραν των επίσημων στοιχείων που δημοσιεύονται στη χώρα μας. Για παράδειγμα, τι λέτε? Λέτε να έχει, ας πούμε, και αυτά που στο gov.gr καλύπτονται από τους μαγικούς αστερισκούς? Θα ήταν, λέτε, λογικό να δίνονται τα πρωτογενή στοιχεία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ και να μην δίδονται στα ελληνικά πανεπιστήμια? Θα ήταν επίσης εξίσου ενδιαφέρον να γνωρίζαμε, στην περίπτωση που δεν έχει στην διάθεσή του άλλα εκτός από αυτά τα περιορισμένα που δημοσιοποιούνται, πώς είναι σε θέση να κάνει τις προβλέψεις που μας λένε ότι μέχρι το Μάρτιο έχουμε ξεμπερδέψει. Αν ισχύει αυτό, τότε θα πει ότι έχει στη διάθεσή του εξαιρετικά αξιόπιστα μοντέλα προβλεψιμότητας, σε βαθμό που θα άξιζε τον κόπο η ελληνική κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά να τα αγοράσει, προκειμένου να ενισχύσει το έργο των Ελλήνων μοντελιστών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, όπως και εκείνων των μοντελιστών της εμβληματικής δράσης που, παρά τα εκατομμύρια που διατέθηκαν, αποδείχτηκαν ανίκανα να προβλέψουν και να προλάβουν τις εξάρσεις και την τεράστια διασπορά, αφού άλλωστε ήδη λένε ότι ευνηδιαστήκανε. Θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμα τα μοντέλα του Αμερικανού επιστήμονα. Εμείς πάντως διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του παραπάνω στοιχεία, για να μην εκφράσουμε επιπλέον και την υπόνοια ότι δεν σκέφτηκε να ρίξει μια ματιά πριν από τη συνέντευξη και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Εάν το είχε κάνει, ίσως να μην ήταν και τόσο βέβαιος. Η εντύπωση που προκαλεί η άνεση με την οποία δηλώνει ότι θα νοσήσει πιθανότατα το ίμιση του πληθυσμού ή περισσότερο, αυτό λέει στη συνέντευξη. Φαίνεται ότι αυτό κάποιοι το αναζητούν εναγωνίως, μάλλον οι υποστηρικτές πολυπόθητης ανοσίας της Αγγέλης, οι ίδιοι που έχουν την εντύπωση ότι, όπως κατά επανάληψη έχουν πει, ο ιός θα μπει σε κάθε σπίτι, οι περισσότεροι από εμάς θα αρρωστήσουν, δεν λένε βέβαια πόσο, και τελικά θα κάνει τον κύκλο του και θα φύγει. Αυτό ονειρεύονται. Ελπίζουν ότι η θεωρία αυτή, που είναι αρκετά προσφυλής και διαδεδομένη σε συγκεκριμένο χώρο της επιστημονικής κοινότητας, από την αρχή της πανδημίας, από πέρυσι το Μάρτιο, όταν αρχικά υποστήριζαν ότι η πανδημία θα τελειώσει την άνοιξη του 20 και στη συνέχεια αμέσως μόλις υπήρξε μια εικονική ύφεση που στηρίζονταν περισσότερο στους μικρούς αριθμούς καθημερινών κρουσμάτων, εξαιτίας ανυπαρξίας του τέστινγκ, της συχνηλάτης κλπ, κοκορεύονταν ότι η πανδημία νικήθηκε. Το θυμάστε? Εδώ δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, γιατί αυτοί που ακούνε, και ξέρουμε ότι ακούνε, ξέρουν καλά για ποιους ακριβώς μιλάμε. Αυτοί λοιπόν είναι οι ίδιοι που οδηγούν σήμερα τα πράγματα και ελπίζουν ότι ο Ομικρόν, λειτουργώντας ως γρυπούλα, θα επαληφεύσει τις αβάσιμες υποθέσεις τους που μέχρι τώρα αποδείχτηκαν λαθασμένες, αλλά και τις επιλογές τους που μας δώσαν τέτοιους δείκτες στους σκληρούς δείκτες. Αυτοί λοιπόν όλοι αναζητούν εναγωνίως κάποια στήριξη διεθνώς που δύσκολα βρίσκουν, όσο και αν υπάρχουν καλοθελητές που ακμάζουν στην αλλοδαπή. Ωστόσο, ο γκουρού, έτσι λανσαρίστηκε, δεν είπε αυτό που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Sky που διαφήμιζε τη συνέντευξη στην Καθημερινή. Παπαχελάς, πότε πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η πανδημία? Μιούρεϊ, νομίζω ότι η πανδημία σε αντίθεση με την COVID θα τελειώσει μόλις τελειώσει το κύμα της Όμικρον. Έτσι, πιθανότατα μέχρι το Μάρτιο οι αριθμοί θα έχουν μειωθεί στα περισσότερα μέρη, επειδή ο Ομίκρον θα κινηθεί τόσο γρήγορα. Η πανδημία θα έχει τελειώσει, αν και η COVID σίγουρα δεν θα έχει τελειώσει. Και θα πρέπει απλά να αλλάξουμε και να πούμε: κοιτάξτε, αυτό είναι σαν τη γρήπη, θα υπάρχει συνέχεια.
πρέπει οι άνθρωποι να παραμένουν εμβολιασμένοι να κάνουν την αναμνηστική δόση. Νομίζω ότι η πανδημία θα τελειώσει μόλις τελειώσει το κύμα της όμικρον. Αυτό είπε. Και όχι σε αντίθεση με την COVID. Αυτό δεν το είπε. Κάποιοι άλλοι το πρόσθεσαν, φαίνεται. Ακόμη και αν ο Αμερικανός γκουρού εκφράζει τις απόψεις του με τις οποίες από ό,τι φαίνεται η πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας, τουλάχιστον όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, μάλλον δεν είναι απόλυτα σύμφωνη ή στον ίδιο βαθμό με τις εκτιμήσεις σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της όμικρον και τις επιπτώσεις της, τουλάχιστον οι απόψεις του αυτές δεν πρέπει να παραφράζονται. Δυστυχώς, εκτός από αυτό το σημείο της μετάφρασης, όπου φαίνεται να παρίσφρησε ο δαίμον του διαδικτύου, υπάρχει και η νοηματική παράφραση. Ο ίδιος λοιπόν δεν μιλάει για γρήπη όσον αφορά την όμικρον. Διευκρινίζει χαρακτηριστικά ότι αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς όταν η πανδημία θα έχει τελειώσει, αν και η COVID σίγουρα δεν θα έχει τελειώσει. Δεν έχουμε την πρόθεση φυσικά και ποιοι είμαστε εμείς για να αμφισβητήσουμε το επιστημονικό κύρος, ούτε τις προθέσεις του κυρίου Μάρεϊ. Αυτό όμως που σαφώς αμφισβητούμε είναι οι ιδιότητες του γκουρού, τις οποίες τα ντόπια ΜΜΕ έσπευσαν να του προσδώσουν. Προφανώς για δικούς τους λόγους, που δεν είναι άλλοι από την υποστήριξη του αφηγήματος που μετά το success story, την επιχείρηση ελευθερίας, το τελευταίο μίλι και διάφορα άλλα παρόμοια, σήμερα παίρνει τη μορφή της ανοσίας της αγέλης, που για πολλούς υποστηρικτές της, κρυφούς και φανερούς, ήταν εξ αρχής πολυπόθητη. Ποιος είναι ο κύριος Μάρεϊ που αν ήξερε ότι κάποιοι τον παρουσίασαν ως γκουρού των προβλέψεων, αν δεν του πέφταν και τα υπόλοιπα μαλλιά, τουλάχιστον θα βγαίνει από τα ρούχα του? Είναι καθηγητής γιατρός με εξειδίκευση στα οικονομικά της υγείας και ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, όπου είναι επικεφαλής στην έδρα της Επιστήμης των Μετρήσεων Υγείας και διευθυντής του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν ασχολείται με πανδημίες και προβλέψεις. Μια γρήγορη και άκοπη έρευνα στο διαδίκτυο φέρνει πολύ εύκολα στην επιφάνεια το βιογραφικό του κυρίου Μάρεϊ, ο οποίος είναι γνωστός για το ερευνητικό του έργο, κυρίως όσον αφορά τις μετρήσεις σχετικά με την επιβάρυνση από την ασθένεια και την αναπηρία σε παγκόσμια κλίμακα. Υπήρξε επικεφαλής διάφορων προγραμμάτων για τη συλλογή αυτών των δεδομένων, ασθένεια προς ασθένεια, από χώρα σε χώρα. Ενώ όσο εργάζονταν στο Χάρβαρντ, ο Μιούρεϊ μαζί με τον ιατρικό δημοσιογράφο Άλαν Λόπεζ ανέπτυξε την εννοιολογική προσέγγιση των DAILIES, δηλαδή τον Disability Adjusted Life Year, που σημαίνει το προσαρμοσμένο στην αναπηρία έτος ζωής, το οποίο είναι ένα μέτρο της συνολικής επιβάρυνσης της νόσου που εκφράζεται ως ο αριθμός των ετών που χάθηκαν λόγω κακής υγείας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου για τη μέτρηση των επιπτώσεων των ασθενειών σε παγκόσμια κλίμακα. Εξαιτίας αυτής της προσέγγισης και των μελετών που βασίζονταν σε αυτήν, ήρθε σε σύγκρουση με κρατικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, οι οποίες ζήτησαν τη μεσολάβηση του POI και απέτησαν τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Το έργο του κυρίου Μιούρεϊ προσέλκυσε την προσοχή του Bill Gates, ο οποίος αποφάσισε να αξιοποιήσει την έννοια των DAILIES προκειμένου να βοηθήσει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση πιθανών εγχειρημάτων στον τομέα της παγκόσμιας υγείας. Το 2007, το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates μαζί με την πολιτεία της Ουάσιγκτον ίδρυσε το σχετικό Ινστιτούτο και επέλεξε τον κύριο Μιούρεϊ ως επικεφαλής του. Έκτοτε ο Μιούρεϊ ασχολήθηκε με τη μελέτη της νησιμότητας ενηλίκων και παιδιών, το κόστος διαφόρων παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας και συνέχισε την εργασία του με πανεπιστήμια, τον POI και άλλους οργανισμούς σχετικά με προγράμματα που ασχολούνται με τη διεξαγωγή ερευνών και την αξιοποίηση δεδομένων για τη βελτίωση δημόσιας υγείας. Το 2008 το Lancet δημοσίευσε τα ευρήματα από τη μελέτη του Μιούρεϊ και του Ινστιτούτου που αξιολογούσε το έργο της Gavi, όπως λέγεται η Συμμαχία για τα Εμβόλια. Η έρευνα έδειξε ότι πολλές χώρες είχαν διωγγώσει τον αριθμό των παιδιών που είχαν εμβολιαστεί για διφθερίτιδα, κοκκίτη και τέτανο. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η πρόοδος στους παιδικούς εμβολιασμούς είναι πολύ χαμηλότερη από τις προηγούμενες επίσημες αναφορές. Οι χώρες λάμβαναν χρηματοδότηση για τους εμβολιασμούς, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία ότι η Gavi μπορεί να είχε καταβάλει πολύ περισσότερα χρηματικά ποσά από όσα θα έπρεπε με βάση τον αριθμό των παιδιών που εμβολιάστηκαν. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, η Gavi ανέστειλε τις επιχορηγήσεις
και δρομολόγησε την επανεξέταση της κατάστασης. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συνέβη. Αν δηλαδή κάποιοι είχαν καταχραστεί τα χρήματα που είχαν καταβληθεί μέσω των δωρεών ή αν η έρευνα εξασφάλισε μια καλή δικαιολογία για να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις προς φτωχές χώρες. Τέλος, το 2020 ο Μάρεϊ διορίστηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι το βασικό think tank στο οποίο βασίζεται κατεξοχήν η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ως μέλος της ανεξάρτητης ομάδας εργασίας για τη βελτίωση της ετοιμότητας για την πανδημία. Από τότε ξεκινάει και η σχέση του με την πανδημία και τις προβλέψεις. Αυτός είναι εν ολίγης ο βίος και η πολιτεία του κυρίου Μάρεϊ, τον οποίον, όπως είπα, τα ντόπια ΜΜΕ ανακήρυξαν ως τον γκουρού των προβλέψεων. Δεν πρέπει όμως να μας κάνει εντύπωση, δεδομένου ότι επί δύο χρόνια δεν έκαναν και άλλη δουλειά από το να αναδεικνύουν εγχώριους παράγοντες μέσω παραθύρων ως ειδικούς επιθεμάτων αντιμετώπισης και πρόβλεψης πανδημίας. Δύο λόγια ακόμη για το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας, που χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Gates. Επειδή παρακολουθούμε από τον πρώτο μήνα την εξέλιξη πανδημίας και έχουμε μια σφαιρική εικόνα πώς αυτή αντιμετωπίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, και επειδή κοιτάμε τις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, δεν θα ήταν δυνατόν να μην υποπέσει στην αντίληψή μας το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, το οποίο άρχισε να ασχολείται με την πανδημία και να κάνει τις σχετικές προβλέψεις από το 20. Για το σκοπό αυτό, είχε επινοήσει και είχε θέσει σε εφαρμογή ένα αρκετά αξιόπιστο μοντέλο, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα έκανε πολύ σοβαρές προβλέψεις. Ήταν το ίδιο διάστημα που, ενώ εμείς αναφερόμασταν σε αυτό, οι ντόπιοι μοντελιστές έδειχναν να το αγνοούν, μιας και ουδέποτε είχαν αναφερθεί, γιατί φαίνεται ότι τους χάλαγε τη δουλειά, επειδή τους καταργούσε το μονοπόλιο και επειδή δεν εξυπηρετούσε και το κυρίαρχο αφήγημα που αποτελούσε τον οδηγό στη διαχείριση πανδημίας. Φυσικά το ίδιο έκαναν και οι παράγοντες της εμβληματικής δράσης, οι οποίοι, ενώ μιλούσαν για μοντέλα, ουδέποτε παρουσίασαν κάποια από αυτά. Προφανώς δίδει στοιχείων άνδρες επιστήμονες. Μετά την εμφάνιση όμως της Δέλτα, τα πράγματα άλλαξαν και οι προβλέψεις άρχισαν να γίνονται ολίγον προβληματικές όσον αφορά την αξιοπιστία. Μετά δε την Όμικρον, το Ινστιτούτο άλλαξε το μοντέλο του και τον τρόπο υπολογισμού των παραμέτρων. Η αιτιολογία, όπως διατυπώθηκε επίσημα, ήταν ότι αποφάσισαν να εξετάσουν τις επιπτώσεις από κάθε μετάλλαξη ξεχωριστά. Κατά πώς φαίνεται, οι προβλέψεις αυτή την περίοδο εμφανίζονται πιο ευνοϊκές προς χρήση, με κριτήριο φυσικά την υποστήριξη του γνωστού αφήγηματος. Σήμερα πλέον υπάρχει το περιθώριο και η διάθεση κάποιων να αναφερθούν έστω και όψιμα σε αυτό και στον επικεφαλής του. Μάλλον κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Για να δούμε όμως επί της ουσίας πώς έχουν. Και πρώτα-πρώτα σπάρουμε το ζήτημα της πρόβλεψης όσον αφορά την παράμετρο των θανάτων. Εξ αρχής θα πρέπει να πούμε ότι οι προβλέψεις εξετάζονται περισσότερο από μία εκδοχές. Για παράδειγμα, ανάλογα με τη βαρύτητα της όμικρον, τη χρήση μάσκας, την αναμνηστική δόση, τη μείωση της αντιεμβολιαστικής διάθεσης κλπ. Φυσικά δεν έχει κανείς την απέτηση ένα μοντέλο να δώσει ακριβείς αριθμούς όσον αφορά τους ημερήσιους θανάτους. Μια προσεκτική ματιά όμως στο μοντέλο θα τα αναρτήσουμε, θα δείξει πόσο πέφτει αρκετά έξω στην ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά το διάστημα 15-30 Δεκεμβρίου. Σε καμία περίπτωση η τάση δεν ήταν πτωτική όπως προέβλεπε το μοντέλο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το διάστημα από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου. Και μια επιπλέον παρατήρηση που προκύπτει από το ίδιο το διάγραμμα. Ακόμη και το δικό του μοντέλο δεν επιβεβαιώνει την πρόβλεψη που διατύπωσε στη συνέντευξη. Οπότε η κορύφωση του κύματος όμικρον θα λάβει χώρα κατά το μήνα Ιανουάριο στην Ελλάδα. Αλλά πώς να υπάρχει συνέπεια ορθότητα στην πρόβλεψη όταν το μοντέλο δεν τροφοδοτείται με τα σωστά στοιχεία? Λέτε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Τα επόμενα διαγράμματα που θα αναρτήσουμε δίνουν απαντήσεις στις απορίες μας. Όπως θα διαπιστώσει κανείς από ένα μικρό υπολογισμό, ο αριθμός των θανάτων από 25-30 Δεκεμβρίου δεν αντιστοιχεί στα επίσημα δεδομένα που δημοσιεύονται για τη χώρα μας και υπάρχει συνεχώς απόκληση. 25-12. Το Ινστιτούτο του κύριου Μόρεϊ λέει 20.330. Από τον ΕΟΔΗ ανακοινώνονται 20.350. 26-12. Το Ινστιτούτο από τον κύριο Μόρεϊ λέει 20.402. Από τον ΕΟΔΗ η καταγραφή είναι 20.429. 27-12. Από το Ινστιτούτο του κύριου Μόρεϊ 20.475 οι νεκροί. 20.496 από τον ΕΟΔΗ.
28 Δωδεκάτου, 20.547 από το Ινστιτούτο του κύριου Μιούρεϊ, 20.557 από τον ΕΟΔΗ. 29 Δωδεκάτου, 20.618 από το Ινστιτούτο του κύριου Μιούρεϊ, 20.636 από τον ΕΟΔΗ. 30 Δωδεκάτου, 20.688 από το Ινστιτούτο του κύριου Μιούρεϊ, 20.708 από τον ΕΟΔΗ. Έτσι ενδεικτικά, προφανώς δεν πρόκειται για κάποια διαφορά που προκύπτει από τη διαφορά λόγω καθυστέρησης μίας ή δύο ημερών. Η διάσταση συνεχίζεται όσον αφορά τις προβλέψεις. Για παράδειγμα, για τις 9 Ιανουαρίου προβλέπονταν με το χειρότερο σενάριο 21.275 θάνατοι και με το καλύτερο σενάριο 21.256. Ωστόσο, την ίδια ημέρα εδώ στο Ελλαδιστάν είχαμε, σε δωρική διάλεκτο, 21.394 δυστυχώς νεκρούς. Τι να σου κάνει γι' αυτό το κακόμοιρο το μοντέλο όταν το ταΐζεις με τέτοια στοιχεία σαν και αυτά που δείξαμε προηγουμένως. Αλλά σταθούμε και στο πιο βασικό. Από ό,τι φαίνεται το μοντέλο προβλέπει μέχρι τις 13 Απριλίου, που δεν θα έχει ακόμη τελειώσει η πανδημία, γιατί, που όπως λέει ο κύριος Γκουρού, αυτή θα τελειώσει το Μάιο, θα έχουμε 26.725 θανάτους. Δηλαδή, 5.000 κατά το μοντέλο, 531 περισσότερους από σήμερα. Δηλαδή, 1.777 το μήνα. 5.531 νεκροί από μία γρυπούλα, όπως τη λένε, δεν τους λες και λίγους. Αυτοί λοιπόν που φώναξαν τον Γκουρού για να μας πει τι θα απογίνουμε, που είναι οι ίδιοι με αυτούς που υπόσχονται γρυπούλα, τι λένε στις οικογένειες που γρήπη θα περιμένουν και θα εισπράττουν φέρετρα. Πάμε και στις ΜΕΘ. Να δούμε τι λέει το Ίδρυμα Γκουρού για τις ΜΕΘ, βάσει των οποίων ο κύριος Μάρη κάνει τις προβλέψεις του. Το μοντέλο στις 15 Νοεμβρίου προέβλεπε το πικ στις ΜΕΘ με 513 αναγκαίες κλίνες, ενώ την ίδια μέρα οι διασωληνωμένοι ήταν 551. Περιέργως το μοντέλο προέβλεπε μείωση 26 Δεκεμβρίου με αναγκαίες κλίνες ΜΕΘ 206, ενώ οι διασωληνωμένοι στο Ελλαδιστάν ανέρχονταν στους 624. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, οι διασωληνωμένοι ήταν 642, ενώ το μοντέλο προέβλεπε ότι θα χρειαζόταν 1006 κλίνες ΜΕΘ. Μωρέ, μπας και λέει αλήθεια το μοντέλο τελικά. Υπάρχουν και διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ που δεν μας τους λένε, ενώ το μοντέλο λέει ότι υπάρχουν. Τελικά τι να συμβαίνει άραγε. Και τώρα το κλου της υπόθεσης. Αν ο κύριος Μάρεϊ δεν φημόταν, φαίνεται ακριβώς το μοντέλο του Ινστιτούτου του, διότι ενώ μας είπε ότι η κορύφωση θα έρθει στα μέσα του Γενάρη, το μοντέλο του Ιδρύματος που προεδρεύει δείχνει ότι η κορύφωση θα επέλθει κάπως αργότερα, αλλά τι σημασία έχει μια πάνω μια κάτω, και κορύφωση θα υπάρξει και αποκλιμάκωση τελικά θα υπάρξει. Έτσι πάνε όλα τα πράγματα. Ωστόσο, αν μελετήσουμε σοβαρά το διάγραμμα, θα δούμε ότι στην κορύφωση θα χρειαστούμε, πάντα σύμφωνο με το μοντέλο του κυρίου Μάρεϊ, 2.231 κλίνες ΜΕΘ και 16.132 προκειμένου να νοσηλευτούν ασθενείς που θα πάσχουν από COVID. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ, τι σόι γρυπούλα είναι αυτή, γιατί λοιπόν μας λέει, νομίζω, λέει ο κύριος Μάρεϊ, ότι ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να τρομοκρατείται από τους αριθμούς κρουσμάτων επειδή είναι πολύ μεγάλοι. Πρέπει να κοιτάξουν τις νοσηλίες ή ακόμη περισσότερο αυτό που κάνει ήδη η κυβέρνηση, δηλαδή να κοιτάζουν αυτούς που είτε βρίσκονται στη ΣΜΕΘ, είτε σε ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό ή σε διασωλήνωση. Μήπως ήθελε να πει να μην τρομοκρατούμαστε από τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά από τον αριθμό των διασωληνωμένων και μας το έφερε από εδώ, μας το έφερε από εκεί και τελικά μας το φύλαγε. Από τι λοιπόν πρέπει να τρομοκρατούμαστε, από τους 2.331 διασωληνωμένους ή από τους 16.132 νοσηλευόμενους σε κλίνες COVID που προβλέπει το Ινστιτούτο του Γκουρού, ενώ ο ίδιος ο Γκουρού μας μιλάει για γρυπούλα. Και τέλος πάντων, αυτοί που το φώναξαν ας αποφασίσουν τι θέλουν. Θέλουν να παρουσιάσουν τα πράγματα σαν γρυπούλα με τον κύριο Μάρεϊ ή θέλουν να πάρουν τα μέτρα τους όπως προβλέπει το Ίδρυμα του κυρίου Μάρεϊ και να ετοιμάζονται για 2.331 διασωληνωμένους και 18.213 κλίνες COVID από γρυπούλα βέβαια. Αυτό μην το ξεχνάμε. Για να μην μας πούν μετά ότι ευνηδιαστήκανε.